Γεια σας φίλοι μου, εδώ και πάλι, Σαββάτο σήμερα, ωραίος καιρός στο Λονδίνο και σήμερα θα φτιάξουμε διάφορες συνταγές. Εδώ έχω βοδινό καϊμάν, τον οποίο τον έχω αναμίξει με διάφορα λαχανικά και τυριά. Θα σας πω τώρα πώς το έχω ετοιμάσει αυτό. Αυτό το έχω ετοιμάσει προηγουμένως για εξοικονόμηση χρόνου. Εδώ, τι έχω βάλει. Έχω βάλει 350 γραμμάρια βοδινό καϊμάν, έχω βάλει μισή κίτρινη πράσινη κόκκινη πιπεριά, πράσο και τριμμένη πατάτα, ξεπλημμένη τριμμένη πατάτα και στραγγισμένη, τα οποία όλα τα υλικά τα έχω τσιγαρίσει στο τηγάνι μου και έχω προσθέσει μέσα αλάτι, πιπέρι με mix herbs, έχω βάλει mix spices και ground clove και τα έχω σβήσει με λίγο Worcestershire sauce και τα έχω ρίξει μέσα στον κιμά μου και τα έχω ανακατέψει. Έχω προσθέσει επίσης 50 γραμμάρια feta cheese και είναι έτοιμα τα μπιφτεκάκια μας, τα κεφτεδάκια μας, με συγχωρείτε, να τα ετοιμάσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να φτιάξουμε σήμερα. Τώρα, έχω βάλει το τηγάνι μου στο να ζεσταίνεται. Εδώ τι θα κάνουμε, στο άλλο μας τηγάνι, με συγχωρείτε, στο άλλο μας τηγάνι, εδώ, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, πάρα πολύ λίγο. Και επίσης, εδώ έχω mix seeds, τα οποία θα τα ρίξω μέσα, να τα κάνω λίγο τραγανά, να τα κάνω λίγο roasted. Επίσης θα ρίξω λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και επίσης λίγο ground ginger. Αυτό είναι η γαρνιτούρα η οποία θα ρίξουμε από πάνω. Θα τα αφήσουμε εκεί τώρα να γίνουν λίγο roasted. Μπορούμε να τα μαριναρούμε και προηγουμένως και θα τα ρίξουμε σε ζεστό τηγάνι. Τώρα απλά εγώ θα τα κάνω λίγο στο τηγάνι μου να πάρουν αυτή την κρούστα και αυτή την μυρωδιά. Τώρα πιστεύω το τηγάνι μου εδώ ότι είναι έτοιμο και πολύ 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 προσεκτικά θα ρίξω τους κεφτέδες μου μέσα. Μέσα στο τηγάνι μου, βλέπετε. Δεν έχει ζεσταθεί αρκετά καλά όμως. Είμαστε κοντά. Βλέπουμε φίλοι. Τώρα θα ξεκινήσουμε να σοτάρουμε τα κεφτεδάκια μας στο τηγάνι και μετά θα τα ρίξουμε στο φούρνο για περίπου 10 λεπτά σε 150 με 160 βαθμούς για να ψηθούν. Μπορούμε να τα κάνουμε και στο γκριλ, μπορούμε να τα κάνουμε και στο φούρνο, όπου θέλετε εσείς. Απλά σήμερα θα τα φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο, φίλοι μου. Τώρα, εδώ έχω μια μικρή κατσαρόλα, σόσπα, η οποία θα προσθέσω και εγώ λίγο ελαιόλαδο. Βλέπετε. Και τώρα τι κάνουμε εδώ. Εδώ έχουμε κραμπί, cabbage, το οποίο θα σοτάρουμε μέσα στο σόσπα με αλάτι, πιπέρι, λίγα raisins και μετά θα προσθέσουμε και άλλα υλικά για να δώσουμε την γλυκάδα και το τέτοιο μας θα το δούμε μετά τη λίγο. Θα δείτε τι ωραίο μυαλό θα δημιουργήσουμε σήμερα. Βλέπετε. Απλά θα γυρίσουμε σιγά σιγά προσεκτικά τα κεφτεδάκια μας για να μην μας καούνε. Βλέπετε. Και μόλις ξεκινήσουν και πάρουν μία κρούστα από όλες τις πλευρές, τότε θα τα ρίξουμε στο φούρνο και θα τα περιμένουμε να ψηθούν και θα τα σερβίρουμε μαζί με έναν ωραίο συνοδευτικό, το οποίο θα φτιάξουμε στη συνέχεια. Βλέπετε εδώ, ξεκινούν μάλλον τα κεφτεδάκια μας, με συγχωρείτε, και φέρνουν το χρώμα. Βλέπετε φίλοι μου, δεν χρειάζονται πάρα πολύ λάδια, διότι από ό,τι γνωρίζουμε όλα τα κρέατα έχουν τα δικά τους λίπη και δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε έξτρα λίπη και για την υγεία μας και για εξοικονόμηση των υλικών. Τώρα, εδώ, πάρω άλλο κουτάλι και να δούμε τα σπίτσια μου πώς είναι. Τώρα, αυτά εδώ που έχω ρίξει στο τηγάνι, θα τους δώσω απλά ένα χρώμα με τις μυρωδιές που έχω βάλει μέσα. Έχω βάλει λίγο crown ginger, αλατάκι, πιπεράκι. Τώρα, στην άλλη κατσαρόλα μας, η οποία έχει ζεσταθεί πάρα πολύ καλά, τι θα κάνω. Τώρα, εδώ θα ρίξω το cabbage μου. Βλέπετε. Θα ρίξω το cabbage μου. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και κόκκινο cabbage. Βλέπετε. Θα δείτε τι ωραία συνταγή, φίλοι μου, θα δημιουργήσουμε σήμερα. Επίσης εδώ θα ρίξω το υπόλοιπο μπράσο, το οποίο μπορεί να απομείνει από
από τα κεφτελάκια μου και θα το ρίξω μέσα έτσι, να ψηθεί ωραία. Θα ρίξω λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και θα τα περιμένουμε σιγά σιγά να σοταριστεί και αυτό με τη σειρά του. Βλέπετε εδώ έχουμε τελειώσει τα σίτς μας, είναι έτοιμα και θα τα τοποθετήσω σε ένα μικρό μπολ. Βλέπετε εδώ, πολύ ωραία, με τις μυρωδιές τις οποίες θα έχουμε σοτάρει στο τηγάνι μας. Εδώ θα τα αφήσουμε στην ακρίδα πιο μετά. Τώρα πήγαμε. Τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλουμε τα κεφτεδάκια μας στο φούρνο να ψήνονται και τώρα θα ετοιμαστούμε εδώ να φτιάξουμε τις άλλες μας συνταγές. Τώρα, εδώ έχουμε ρίξει το καμπέιτς μας μαζί με το πράσο μας, αλατάκι, πιπεράκι και θα δείτε φίλοι μου πως θα είναι το τέτοιο μας αυτής της συνταγής, θα είναι υπέροχο. Θα να δείτε πως είναι και θα τα σβήσουμε με λίγο sherry vinegar, το οποίο θα δώσει μια ξεχωριστή ωραία γεύση. Βλέπετε φίλοι μου, πολύ εύκολα. Και τώρα, εδώ στο άλλο μου τηγάνι, τι θα κάνω. Στο άλλο μου τηγάνι εδώ, αυτό θα το αφήσω σιγά σιγά να μαραθεί το cabbage μου για να μπορεί να μου δώσει και μια μυρωδιά. Και τώρα, εδώ θα ρίξουμε το μάγκο, το οποίο έχω κόψει μια φέτα και έχω βγάλει μια τρύπα στη μέση με κάποια φόρμα για να του δώσω μια ξεχωριστή υφή. Τώρα θα το σερβίρω στο πιάτο μου. Τώρα, εδώ τι κάνω. Εδώ, μέσα στο cabbage μου θα ρίξω και λίγο βούτυρο. Πάρα πολύ λίγο βούτυρο, βλέπετε. Για να δείτε τι ωραία και νόστιμα φαγητά θα φτιάξουμε σήμερα. Είπαμε, εδώ ψήνουμε το cabbage μας και μόλις πάει να ψηθεί θα ρίξουμε μέσα τις σταφίδες μας και επίσης μπορούμε να τρίψουμε και λίγο ginger για να του δώσουμε και μια ξεχωριστή γεύση. Όχι πάρα πολύ, απλά έτσι να είναι λίγο γλυκοκαυτερή η συνταγή μας σήμερα. Κύριε μου, θα τα μεταλλεύσω, έτσι ωραία. Και τώρα σε αυτό το σημείο, όταν σε σταθεί το λιγάνι μου αυτό, τι θα κάνω. Θα ρίξω λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι πάνω στο μάγκο μου. Σας φαίνεται παράξενο, κύριε μου, αλλά αυτές οι συνταγές είναι πάρα πολύ ωραίες. Να δοκιμάσετε κι εσείς στο σπίτι να τις φτιάξετε. Βλέπουμε τι ωραία εδώ. Εδώ το λιγάνι πιστεύω έχει ζεσταθεί και τώρα θα το βάλουμε αυτόν τον τρόπο και θα το πιέσω λιγάκι απλά για να πάρουμε το χρώμα. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Απλά το χρώμα. Τώρα, σε αυτό το σημείο φίλοι μου, βλέπουμε εδώ το cabbage μας έχει μαραχθεί και έχει πάρει και έτσι έναν ωραίο χρώμα. Τώρα τι κάνουμε σε αυτό το σημείο φίλοι μου. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω τις σταφίδες μου μέσα. Εντάξει, θα δώσουν δίκλη καλά και επίσης θα τα αφήσω με λίγο sherry vinegar και θα τα αφήσω σιγά σιγά να ψηθούν εκεί. Βλέπετε, θα πειράζεται πάρα πολύ, λίγο sherry vinegar. Ορίστε, να δούμε τις μυρωδιές μας, φανταστικές οι μυρωδιές μας. So, εδώ έχουμε φίλοι μου, vinaigrette and sweet. Είναι γλυκή βινεγκρέτ με αυτή τη συνταγή που φτιάχνουμε σήμερα. Βλέπετε τι ωραία είναι. Και θα τα αφήσουμε σιγά σιγά να μαραθούν όλα τα υλικά μας μαζί και να εξαρμιστεί και το ξύδι, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο. Η μυρωδιά του. Εδώ θα πάμε στο μάγκο μας να δούμε πώς είμαστε. Πολύ ωραία. Τώρα θα γυρίσουμε και από την άλλη. Βλέπετε, έτσι ωραία. Και φίλοι μου, σε λίγο θα έχουμε μία ωραία συνταγή, την οποία θα τη δείτε και εσείς πως είναι. Πολύ ωραίο το η συνταγή αυτή. Τώρα λοιπόν, εδώ τι θα κάνουμε. Εδώ έχω λίγα κοκκινοπούλια, τα οποία θα φτιάξω μια πολύ ωραία πάλι συνταγή. Θα πάρω ένα μικρό τηγάνι, το ίδιο τηγάνι το οποίο έχω ψήσει μέσα τα σίτς μου. Τι θα κάνουμε. Θα το βάλω στη φωτιά εδώ. Αυτό θα το μεταφέρω εδώ. Και στο ίδιο τηγάνι φίλοι μου, τι θα κάνω. Θα ρίξω τα κοκκινοπούλια μέσα
Θα κάνω έναν αρωματισμένο dip τώρα με κόκκινο γούλια. Αλατάκι, πιπεράκι. Βλέπετε. Και επίσης θα ρίξω και ένα σκόρδο μέσα. Σωστό. Έτσι να ψηθούν όλα τα υλικά μας μαζί. Έχουμε εδώ. Έχουμε δώσει μια ωραία ξεχωριστή μυρωδιά στο λάχανο μας, στο cabbage μας. Τώρα θα το δείτε και μετά, φίλοι μου, πώς είναι. Πολύ ωραία. Και τώρα, θα περιμένουμε να γίνουν κάπως λίγο roasted τα πιπούλια μου και θα τα βάλω στο μίξερ με διάφορα άλλα υλικά τα οποία θα δείτε στη συνέχεια, φίλοι μου, και θα σας αρέσουν υπέροχα. Επειδή, φίλοι μου, εδώ έχω chili, red chili. Τώρα, αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε να το ρίξετε μέσα στο... στο κραμπί μας, που λέμε στο cabbage μας, επειδή έχουμε την γλυκάδα, μπορούμε να δώσουμε και λίγη αψάδα στο να συνδυάσουμε αυτές τις δύο γεύσεις. Βλέπετε πως είναι, πολύ ωραία. Και το ρίχνουμε και αυτό μέσα και για χρώμα και για μυρωδιά. Αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει, δεν το προσθέτετε απλό. Τώρα, εδώ, πιστεύω το μάγκο ότι έχει πάρει τα χρώματα τα οποία θέλουμε. Θα το γυρίσω και από εδώ. Έτσι να πάρουμε ένα ωραίο χρώμα. Κάτω, αλλά το πιπερώσω και από την άλλη πλευρά. Είναι καλά, φίλοι μου, αλλά το πιπερώνουμε όλα τα λαχανικά μας, τα φρούτα μας, τα οποία μαγειρεύουμε και φτιάχνουμε συνταγές παρόμοιες για να δίνουμε πάντα τη σωστή γεύση. Και εγώ πιστεύω, φίλοι μου, ότι δεν είναι ανάγκη να υπάρχει αλάτι και πιπέρι στο τραπέζι. Είναι καλό όλες οι γεύσεις να προσθέτονται μέσα για να τραβούν όλες τις ουσίες, τις μυρωδιές και να παίρνουμε και το σωστό αποτέλεσμα. Τώρα, σε αυτό το σημείο, εγώ έχω λίγο δυόσμο, τον οποίο θα ψήνω από λιγάκι, έτσι απλά από το λιγάκι. Εδώ έχουμε τα beetroots, τα οποία βλέπετε, ξεκίνησαν και γίνονται roasted μαζί με το σκόρδο μου. Εδώ έχουμε το cabbage μας, το οποίο σε λίγο θα είναι ψημένο, έτοιμο, ωραίο. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζουμε, φίλοι μου, τα λαχανικά έχουν νερό μέσα και πρέπει σιγά σιγά να φερούμε το νερό ψήνοντας τα με υπομονή και σωστή διαδικασία. Τώρα, εδώ θα δούμε το μάγκο μας πώς είναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Και τώρα, τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, με συγχωρείτε. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα πάρω έναν πιάτο. Βλέπετε, φίλοι μου, πόσο γρήγορη συνταγή είναι αυτή. Θα πάρω ένα πιάτο το οποίο θα σερβίρω την συνταγή μου και τι θα κάνω. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω το μάγκο μου μέσα στο πιάτο με αυτόν τον τρόπο. Εδώ. Τώρα, δείτε, φίλοι μου, τι ωραία συνταγή θα ετοιμάσουμε σήμερα. Εδώ βλέπουμε τα κοκκινογούλια μας έχουν ήδη πάρει αυτό το σοτάρισμα το οποίο θέλουμε. Και τι θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, με συγχωρείτε. Τώρα θα ρίξω και εδώ επίσης λίγο sherry vinegar. Βλέπετε. Και να τους δώσω αυτή την πινελιά που λέμε. Βλέπετε. Βλέπετε. Ούτε υγρά ούτε τίποτα. Τώρα θα έχουμε σοτάρι αυτά. Θα φέρουμε το cupcake μας πιο μπροστά για να το ελέγχουμε. Θα μιλήσουμε την παρτιά και τώρα φίλε μου επίσης εδώ θα ρίξουμε μέσα στο blender μας τα κοκκινογούλια τα οποία τα έχουμε κάνει στο τηγάνι μας. Τα έχουμε τσιγαρίσει με διάφορα μπαχαρικά ή μπορεί να βάλετε και φρέσκα herbs. Ό,τι έχετε, φίλοι μου, στο σπίτι φτάνει να συνδυάζουμε τις γεύσεις. Τώρα θα ρίξω και το δυόσμο μέσα. Μπορείτε να το ρίξετε και ολόκληρο. Εντάξει, εγώ τον έχω ψιλοκόψει. Θα ρίξω λίγο μαϊντανό. Επίσης, φίλοι μου, μπορούμε να ρίξουμε και λίγο φρέσκο κόριανδρο. Βλέπετε, φίλοι μου. Και θα προσθέσω επίσης ένα μισό σκόρδο, με συγχωρείτε, θα προσθέσω και μισό σκόρδο για να του δώσω μια ξεχωριστή γεύση, ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό σκόρδο, έτσι. Θα προσθέσω επίσης λίγο ελαιόλαδο, βλέπετε, δεν θέλει πάρα πολύ. Και επίσης, φίλοι μου, θα προσθέσω την άλλη φέτα την οποία μου έχει απομείνει από τα μπιφτέκια. Τώρα, αυτά όλα τα υλικά, φίλοι μου, με λίγο πιπεράκι, αλλά τα δεν θα ρίξουμε πολύ γιατί έχουμε τη φέτα μας, θα ελέγξουμε τις γεύσεις μας όταν θα τελειώσει η συνταγή μας. Λοιπόν, θα αποστόσουμε όλα μαζί. Και φτιάχνουμε έναν ωραίο αρωματισμένο, φίλοι μου, dip,
με διάφορα κλιματικά υλικά. Βλέπετε, εδώ ρίξουμε μια ματιά να μην είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο ιδανός μας δεν έχει τελειώσει μέσα, να το βάλουμε να γίνει όλο σπλέντερ και να δοκιμάσουμε τη γεύση για να δούμε πώς θα είναι. Θα του δώσουμε ακόμα ένα μικρό μετάτομα. Εδώ να δούμε πώς πάει η συνταγή μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φίλοι μου, νιώθω τις μυρωδιές, τις οποίες είναι μέσα στην κατσαρόλα μου και βλέπω ότι τα υλικά μου έχουν παραθεί και έχουν τραβήξει όλες τις ουσίες. Τώρα, εδώ φίλοι μου, θα δοκιμάσω τη συνταγή μου για να δω πώς είναι. Αν χρειαστεί να προσθέσω κάτι άλλο, θα το προσθέσω. Με λίγο ένα λατάκι. Ελάχιστο λίγο ένα λατάκι. Και είμαστε εδώ φίλοι μου. Τέλεια. Εδώ είμαστε φίλοι μου. Τώρα θα δούμε και πώς θα το σερβίρουμε αυτό. Με συγχωρείτε. Αυτό φίλοι μου μπορούμε να το σερβίρουμε και κάπως ξεχωριστά σε ένα μικρό μπορ για συνοδευτικό. Βλέπετε πως είναι. Είναι ωραία, αρωματισμένα, λαχανικά, με διάφορες γεύσεις, οι οποίες πιστεύω φίλοι μου τις προτιμούμε, γιατί χρησιμοποιούμε πάντοτε αγνά και φρέσκα υλικά. Βλέπετε φίλοι μου, εδώ έχω ετοιμάσει και το, βλέπετε, και το συνοδευτικό μου, το οποίο θα σερβίρω τους χεφτέδες μου. Τώρα να δούμε τι χεφτέδες μου πώς πάνε. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει και καραμελώνουν. Με συγχωρείτε να πάρω ένα κουτάλι. Καραμελώνουν και ψήνονται έτσι ωραία σωστά οι χεφτέδες μου στο φωνό μου. Βλέπετε τι ωραία. Και μπορώ να νιώσω και τις μυρωδιές φίλοι μου, τις οποίες βγαίνουν από το φούρνο μου. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Ωραία. Τώρα θα αφήσουμε τους χεφτέδες για ακόμα ένα με δύο λεπτά να ψηθούν από την άλλη πλευρά. Και τώρα τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το σημείο φίλοι μου. Εδώ το κάποιο μας έχει τελειώσει. Και τώρα τι θα κάνουμε. Τώρα σε αυτό το σημείο, έτσι προσεκτικά, θα πάρουμε το cabbage το οποίο έχουμε ψήσει και θα το βάλουμε στη μέση. Βλέπετε. Βλέπετε ωραία. Θα το βάλουμε έτσι στη μέση. Τώρα εδώ έχουμε γλυκόξινες γεύσεις. Βλέπετε τι ωραία. Εδώ είναι το cabbage το οποίο το έχουμε ψήσει. Τα διάφορα αρωματικά μας, βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Και επίσης, τώρα θα βάλουμε και τα κεφτεδάκια μας να τα τοποθετήσουμε έτσι ωραία στο πιάτο μας. Τώρα να δείτε πώς θα το κάνουμε αυτό. Και επίσης, αυτά τα οποία έχω κάνει, τα seeds τα οποία τα έχω ψήσει στο τηγάνι μου, τα τσιγαρίσι, με συγχωρείτε, με λίγο αλάτι, πιπέρι και λίγο τσίντσα, μπορώ να ρίξω έτσι από πάνω, λίγα seeds, γιατί δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση. Επίσης, αυτά μπορούμε να βάλουμε και πάνω στο αρωματικό μας, τον dip το οποίο έχουμε κάνει εδώ. Είπαμε φίλοι μου, αυτές οι συνταγές, αυτές οι γεύσεις μπορούμε να τις κάνουμε με διάφορα πράγματα, βλέπετε. Είναι πολύ απλό και πιστεύω πολύ ωραία συνταγή για να τη φτιάξουμε στο σπίτι ή σε φίλους, ή αν έχουμε τίποτα καλεσμένους στο σπίτι να εντυπωσιάσουμε, μπορούμε να φτιάξουμε διάφορες παρόμοιες συνταγές. Τώρα θα σβήσω το φωνό μου και τώρα τι θα κάνω σε αυτό το σημείο φίλοι μου. Σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσω και θα παίρνω τους σκεφτέδες μου και θα τους τοποθετώ με αυτόν τον τρόπο, εδώ. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κινέζικο το φαγητό μας. Απλά μ' αρέσει το presentation να το κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Δεν είναι ανάγκη, επειδή έχουμε τα Chinese sticks, θα πρέπει να κάνουμε Chinese συνταγές. Βλέπετε φίλοι μου, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πιάτο μας και μπορούμε επίσης να το συνοδεύσουμε. Με συγχωρείτε, να το βάλουμε αυτό λίγο στην άκρη, εδώ, τώρα ωραία. Και μπορούμε επίσης να το συνοδεύσουμε με ένα ωραίο αρωματικό, βλέπετε πως είναι φίλοι μου. Η τοποθέτηση φίλοι μου είναι στην κρίση της δικής σας, πως θέλετε εσείς να τοποθετήσετε
το φαγητό στο πιάτο σας. Εμείς απλά το φτιάξαμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης μπορούμε να ρίξουμε μια φύλλα κόγιανδρου από πάνω. Εμείς δεν έχουμε κόγιανδρο. Μπορούμε να ρίξουμε έτσι λίγα φύλλα, κόβοντας τα με το χέρι. Έτσι, ωραία. Λίγα φύλλα. Μα ήταν από πάνω, βλέπετε. Ή λίγα chili flakes. Αυτό, φίλοι μου, είναι στην κρίση τη δική σας. Βλέπετε πώς είναι. Ωραία. Φίλοι μου, εδώ είμαστε. Αυτό ήταν το special dish το οποίο φτιάξαμε για σήμερα. Βλέπετε. Είναι οι κεφτέδες μας, το αρωματισμένο το beetroot και το μάγκο μας το γεμιστό με διάφορα cabbage και διάφορες γεύσεις. Φίλοι μου, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με καινούργιες συνταγές. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Bye.